Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Φθηνότερες είναι από αυτό τον μήνα οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης για 2 εκατομμύρια μισθωτούς και 220.000 ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Από το Σάββατο 1η Ιουνίου οι εισφορές επικούρησης υπέρ ΕΤΑΕΠ απομειώθηκαν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και έπεσαν από το 7 στο 6,5% σύμφωνα και με τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Έτσι, ελάχιστες εισφορές θα υπολογίζονται σε 6,5% επί του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ και θα ανέρχονται σε 42,25 ευρώ το μήνα από 45,50 ευρώ που ήταν το Μάιο. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Τράπεζα Πειραιώς. Το ενδιαφέρον ωστόσο στρέφεται στη συμφωνία που έχει συνάψει σύμφωνα με πληροφορίες με την Intrum, το σουηδικό φαν που αναμένεται να εξαγοράσει 70% της θυγατρικής, όπου θα μεταφερθεί το προσωπικό της Διεύθυνσης Επισφαλών Απαιτήσεων. Εκτός απρόοπτου, η διοίκηση της Πειραιώς αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κρίσιμη συναλλαγή στους διεθνείς αναλυτές στις 7 το απόγευμα. Ήδη τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί έντονη αγωνία στο προσωπικό της τράπεζας σχετικά με τη μεταφορά όσων ασχολούνται με κόκκινα δάνεια στη νέα ιδιωτική εταιρεία. Στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται η δεύτερη παρτίδα επιστροφής φόρων στους δικαιούχους φορολογούμενους, ενώ η πρώτη παρτίδα έχει φτάσει στους δικαιούχους την Παρασκευή 24 Μαΐου. Πρόκειται για όσους φορολογούμενους έσπευσαν να υποβάλουν νωρίς τις φορολογικές τους δηλώσεις και δικαιούνται επιστροφή φόρου. Στον προγραμματισμό της ΑΔΕ περιλαμβάνεται επίσης η πληρωμή της δεύτερης δόσης των δικαιούχων του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 824,77 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,66% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.